Κοντά στο 40% εκτιμά ο συντονιστής εκλογικής προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ και νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας ότι θα κυμανθεί το ποσοστό που θα πάρει το κόμμα του στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε αυτό το διήμερο στη Θεσσαλία εν ώψη της μεγάλης συγκέντρωσης την Κυριακή στην πλατεία της Λάρισας με ομιλητή τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο κ. Μίχας κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιθυμεί τον ουσιαστικό διάλογο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας και προσπαθεί, όπως είπε, να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του με τη γνωστή διαφήμιση των πράσινων παπαγάλων. Θέλω να πιστέψω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συμπεριφέρεται σαν παπαγαλάκι όταν πριν από 2 ή 3 μήνες έλεγε ότι η κρίση η διεθνής, η οικονομική, αλλά και τα προβλήματα στη χώρα μας σε σχέση με τα οικονομικά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανεργία, στο κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων, στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχω την αίσθηση ότι συμπεριφέρεται σαν παπαγαλάκι. Ο κύριος Μίχας τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι αποκαλεί βάρβαρους όσους αποτελούν την εκλογική της βάση. Η προσπάθεια να πληγεί το ήθος του Γιώργου του Παπανδρέου δεν θα πιάσει τόπο. Και θέλω να πιστεύω ότι η συμμετοχή των πολιτών με την ψήφο τους στις 7 Ιουνίου θα ανοίξει το δρόμο για αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδεχθεί το αποτέλεσμα της 7ης Ιουνίου, έχει αναγνωρίσει ότι δεν ανατρέπει τη διαφορά και προσπαθεί να καλλιεργήσει την άποψη ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη αποχή ή ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη αποχή και στην επόμενη μέρα θα ακυρώσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Θα υποστηρίξει δηλαδή ότι επειδή υπήρχε μεγάλη αποχή δεν είναι το αποτέλεσμα λογικό και δεν αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Οι ευρωεκλογές είναι απόφαση, είναι ευθύνη, είναι χρέος του κάθε πολίτη για να ανατραπεί μια κατάσταση που τον έχει οδηγήσει αυτή η κατάσταση σε απόγνωση, σε αγωνία και σε μια έντονη διαμαρτυρία. Οι οργισμένες λοιπόν φωνές της Νέας Δημοκρατίας για το σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα φαντάζουν πολύ μικρές και υποκριτικές φωνές και αδύναμες μπροστά στην οργή, στην αγωνία και στην έντονη διαμαρτυρία του ελληνικού λαού. Την Κυριακή ολόκληρη η Θεσσαλία θα δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα νίκης στη συγκέντρωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, και στις 7 Ιουνίου πραγματικά θα σταλεί ένα μήνυμα από κάθε γωνιά της Ευρώπης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας ότι ήρθε η ώρα για να αλλάξουμε την Ευρώπη, να αλλάξουμε και την πραγματικότητα στην οποία ζούμε στην Ελλάδα σήμερα.